Μεγάλη νίκη για την ομάδα σας. Η πρώτη μετά από 2 χρόνια και 1 μήνα απέναντι στον Κεραυνό. Η νίκη αυτή θεωρείτε ότι πλέον σας ξαναβάζει στο συζήτηση ως title contender? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια από την αρχή του πρωταθλήματος και έχουμε δείξει τις δυνατότητές μας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δημιουργήθηκε μια κατάσταση όχι normal με τον τραυματισμό του Ντόρσεϊ. Άρα εμείς ουσιαστικά δεν μπορέσαμε να βρούμε το ρυθμό που θέλαμε και να φτάσουμε βάσει του προγραμματισμού που είχαμε κάνει στα δύσκολα αυτά παιχνίδια έτσι όπως θα θέλαμε. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει ξένο σε 2 φορές, επιστρέφει ένας βασικός μας παίκτης και αυτό όλο μας δημιουργεί μια ανισορροπία. Τώρα φαντάζομαι ότι με αυτή τη νίκη θα τονωθεί η αυτοπεποίθησή μας, θα δουλέψουμε καλύτερα με όλη την ομάδα μαζί και επειδή αναφέρομαι συνέχεια στην επιστροφή του Ντόρση, θα πρέπει να πούμε ότι εμείς έχουμε ως μέγιστο στόχο η ομάδα να είναι καλή και όχι οι παίκτες. Άρα παίζουμε ένα ομαδικό μπάσκετ, στο οποίο μας έλειψε ο παίκτης, επιστρέφει, θα συνεχίσουμε, πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτεροι στο μέλλον και θα ξεπεράσουμε αυτό το διάστημα που είπατε ότι είχαμε πριν. Από όλα, είναι μια ομάδα που ενώ τα τελευταία 20 χρόνια πλέον θεωρείται μια από τις ισχυρότερες ομάδες, έχει πάρει ένα κύπελλο, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ το πρωτάθλημα. Αυτό το γεγονός, ακόμη και για εσάς που είσαστε καινούριο στην ομάδα και στη φιλοσοφία της, είναι κάτι που σας απασχολεί, που το νιώθετε στο πετσί της ομάδας? Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο Απόλλωνας δεν είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις ομάδες που χαρακτηρίζεται ως φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα έδινα τον τίτλο στην ομάδα μας του Outsider, ο οποίος τίτλος παίρνει δύναμη από τις νίκες που έχουμε κάνει τώρα, κερδίζοντας το Κεραυνό σήμερα, τη Λάρνακα πιο μπροστά ή τον Αποέλ, δηλαδή τις παραδοσιακές δυνατές ομάδες της Κύπρου. Ως Outsider λοιπόν που είμαστε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι δεν βαραίνει πάνω στους ώμους μας τα παιχνίδια ως must win για το πρωτάθλημα, να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και νομίζω ότι θα είναι, αν μπορέσουμε και φτάσουμε να διεκδικήσουμε κάτι, θα εξαρτάται από το θέμα της ημέρας και της προετοιμασίας μας, παρά το αν είμαστε εμείς σε προτεραιότητα από τις ομάδες που θα πάρουν τον τίτλο. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς ζήσατε εκείνο το μεγάλο τρίποντο από τον Παναγιώτη. Κοιτάξτε, το πόσο ζήσαμε, καταρχήν θα ξεκινήσω από την άμυνα η οποία έγινε πριν από το τρίποντο. Φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή είμαστε σε μειονεκτική θέση, με τη λογική ότι υπάρχει μια σχεδόν ολόκληρη επίθεση για την ομάδα του Κεραυνού. Νομίζω ότι το κλειδί είναι αυτή η άμυνα. Το τρίποντο είναι καθαρά θέμα προσωπικότητας του παίκτη. Εμείς νιώθουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη όταν ο Μάρκο έχει την μπάλα στα χέρια του και βρίσκεται πίσω από τη γραμμή των 3 πόντων. Και δεν το νιώθουμε μόνο, αλλά του το έχουμε πει ότι έχει green light από τον προπονητή όταν βρεθεί να μπορέσει να εκτελέσει. Θα τον βοηθήσει και αυτόν και την ομάδα φυσικά τη βοήθησε, αλλά θα τον βοηθήσει και αυτόν να εμφανιστεί καλύτερο στο μέλλον και να μας βοηθήσει περισσότερο. Το ζήσαμε φυσικά με μεγάλη χαρά όταν είδαμε την μπάλα να μπαίνει μέσα. Μας έδωσε τη νίκη απέναντι στον Κεραυνό, μια σπουδαία ομάδα, και θα πρέπει να αφαιρθώ και να δώσω συγχαρητήρια για την πορεία του Κεραυνού. Και τελειώνουμε κάνοντας μια μεγάλη νίκη και πρέπει να, επειδή το επόμενο μας παιχνίδι είναι σε 3 μέρες, θα πρέπει να ξεχάσουμε και το μεγάλο τρίποντο και τη μεγάλη νίκη σε λίγο. Coach, καλή συνέχεια να ευχηθούμε και θα τα πούμε σύντομα ξανά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και σε εσάς.